Το σκο στο ΝΑΤΟ. Δηλαδή ο κύριος Τσίπρας κατάφερε να βάλει τα σκόπια στο ΝΑΤΟ χωρίς να έχουμε κερδίσει εμείς τίποτα. Έχει παγώσει η συμφωνία και φυσικά εάν βγουν οι κεντροδεξιοί εθνικιστές του Βημυρό, τότε θα έχουμε ακόμη μεγαλύτερο εθνικισμό από τα Σκόπια και θα έχουμε ακόμα περισσότερες παραβιάσεις συμφωνίας, η οποία ήδη δεν εφαρμόζεται. Υπάρχει μια λίστα παραβιάσεων που ουσιαστικά υπογράψαμε κάτι που δεν το εφαρμόζει μια πλευρά. Ήρθε ο Πομπέο και μας είπε να έχουμε μια καλοπιστία όσον αφορά και να δώσουμε έναν εύλογο χρόνο για να μπορέσουν και αυτοί οι άνθρωποι εκεί να την εφαρμόσουν τη συμφωνία. Έχει και έφυγε μάλιστα στο κοινό ανακοινωθέν, περιγράφεται ότι πρέπει να δείξουμε μια καλοπιστία όσον αφορά ανοχή, όπως το λες. Ναι. Να κλείσουμε τα μάτια δηλαδή σε κάποιες παραβιάσεις. Τώρα όμως το πράγμα τραβάει. Εδώ θέλω να σας προσθέσω το εξής. Δεν είναι τυχαίο το βέτο του Εμμανουέλ Μακρόν. Πριν από μερικές ημέρες ο κύριος Τραμπ έβαλε δασμούς στα ευρωπαϊκά προϊόντα και κυρίως επλήγησαν τα γαλλικά κρασιά, τα γαλλικά γαλακτοκομικά, τα ολλανδικά και τα δανέζικα. Αυτές οι τρεις χώρες έβαλαν βέτο ναι. Στα Δυτικά Βαλκάνια. Βέβαια, ο Εμμανουέλ Μακρόν είπε ότι εγώ το κάνω για τους μετανάστες, γιατί οι πάντες ζητούν άσυλο και μπαίνουν στη Γαλλία και από εδώ και από εκεί και δεν μπορούμε να βάλουμε όλους τους μετανάστες από την Αλβανία και από τα Σκόπια στη Γαλλία και στις υπόλοιπες χώρες. Και ταυτόχρονα δεν μπορούμε να δώσουμε και άλλα λεφτά τη στιγμή που έχουμε τέτοιους οικονομικούς τριγμούς στην Ευρώπη. Στην πραγματικότητα όμως πιστεύω είναι μια παράμετρος αυτού του μεγάλου πολέμου μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρώπης, του οικονομικού πολέμου. Ναι, ναι. Γιατί σου λέει εμένα μου αλλάζει τα φώτα στα γαλλικά κρασιά, γιατί ο Τραμπ έλεγε, το έσαγω στην Αμερική, ότι δεν είναι δυνατόν τα καλιφορνέζικα κρασιά να μην πολλούνται, να θεωρούνται ας πούμε, να πλήττονται τόσο πολύ από τις εισαγωγές γαλλικών κρασιών και ή άλλων προϊόντων. Ναι. Και τώρα λοιπόν, αν θέλεις, έκανε ένα βήμα στη γεωπολιτική στρατηγική των Ηνωμένων Πολιτειών στα Δυτικά Βαλκάνια, είπε stop, δεν μπαίνουν αυτοί. Και το άφησε για πιο κάτω. Η Γερμανία σιώπησε. Το πρωί φιλοξενήσαμε τον Γιώργο Κατρούγκαλο στη ραδιοφωνική εκπομπή εδώ στον Αλφα, ο οποίος μας είπε ότι η ελληνική κυβέρνηση έπρεπε να πάρει πρωτοβουλίες για αυτό το βέτο. Ενώ σιώπησε. Τι να τα βάλει και με τη Γαλλία. Ρωτάω. Δηλαδή να τα βάλει με τη Γαλλία, η οποία προασπίζεται αυτή τη στιγμή τα κυπριακά συμφέροντα στο οικόπεδο 7, να τα βάλει με τη Γαλλία που έχει ανοιχτά τη Μάλτα στο στόλο και κάπως τρίζει λίγο τα δόντια στον Ερντογάν, κάπως υποτονθορίζοντας, ας πούμε, τρίζει τα δόντια, να τα βάλει και με τη Γαλλία, δεν μας φτάνουν όλα τα άλλα. Δεν μας φτάνει το γεγονός ότι ήδη έχει παραβιαστεί η συνθήκη της Λοζάνης, διότι χθες έβλεπα στα δελτία που παίζατε εδώ και παντού, έβλεπα ένα χαρτί που έλεγε ότι σε μήκος 400 χιλιόμετρων στα σύνορα Τουρκίας, Συρίας και λίγο Ιράκ και σε βάθος 40 χιλιόμετρων, γράψω 80, 40 χιλιόμετρων, λέει ο Ερντογάν, εγώ δεν κάνω πίσω. Βέβαια του λένε, μα να πάρεις τα 150 χιλιόμετρα εσύ και τα υπόλοιπα να τα έχουν οι Ρώσοι. Αυτός αγοράζει από τους Ρώσους. Ήδη δημιουργείται φάκτο μία ζώνη και πάει και ο Άσαντ να κουβεντιάσει, ο οποίος για να νιώθει ασφαλέστερος ως δορυφόρος της Μόσχας, μπορεί να πει, δεν πειράζει ρε παιδιά, θα έχουν έναν έλεγχο οι Τούρκοι 40 χιλιόμετρων μέσα για να εξασφαλίζονται από τους Κούρδους, αλλά στην πραγματικότητα έτσι κάνανε και με το Βορρά, το Κυπριακό. Είπανε de facto η δικοτόμηση και τώρα έρχονται άρα, και λοιπόν, ο κ. Τσαβούς από δύο κράτη. Άρα η Ελλάδα δεν είχε λόγο κατά τη δική σας την κρίση να κάνει παρέμβαση για αυτό το θέμα. Η Ελλάδα. Όχι, να κάνει μια παρέμβαση. Στην Ευρωπαϊκή. Καταρχάς να πούμε ορισμένα πράγματα. Όχι, ναι. Η Ελλάδα έχει μια φρέσκια κυβέρνηση, η οποία έχει διανύσει, δεν έχει διανύσει πόσες έχει 100 μέρες. Ακόμη δεν μπορεί να κοστολογηθεί από πλευράς αποτελεσματικότητος και επάρκειας. Πάντως εσχάτως κάνατε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση. Έκανα, και με όρο πολύ. Και με χαρακτηρισμούς ναι, πάρα πολύ σκληρούς. Έκανα σκληρή κριτική όσον αφορά το θέμα του Παναγιώτη Ραφαήλ. Στο παιδάκι, του παιδιού. Ναι. Πολύ σκληρή κριτική, γιατί δεν μπορεί ένα ολόκληρο κράτος να πάσχει από νοτιαία μνημονιακή ατροφία 1. Το παιδάκι πάσχει από νοτιαία μυϊκή ατροφία 1. Δεν μπορεί ολόκληρη μια κοινωνία να λέει αρνητική απάντηση σε ένα παιδάκι όταν μπορεί να του δώσει μια πνοή, μια ελπίδα, μια πνοή ζωής. Να πάει να κάνει αυτή την ένεση, τη φακ ένεση, τη φακ Νοβάρτης, να την κάνει και ο Θεός θα αποφασίσει. Κανένας θνητός δεν μπορεί να αποφασίσει για το παιδάκι αν θα έχει
βελτίωση των κινητικών δεξιοτήτων του ή αν θα έχει στήριξη της κεφαλής. Φανταστεί ένα παιδάκι που του πέφτει το κεφάλι να του λένε ότι μια ένεση θα κάνει το κεφάλι να στηρίζεται, κύριε Χατζή. Και να έχουμε μια γραφειοκρατία. Εγώ δεν θα την πέσω σε εισαγωγικά στον κύριο Κικίλια, σε οποιονδήποτε Κικίλια. Την πέσατε τώρα. Την έπεσα. Ναι. Θα σας πω για ποιο λόγο. Την πέσατε σκληρά. Θα σας πω γιατί έχω και επικοινωνία μαζί του. Όχι, άλλο. Θα σας πω. Με απλά λόγια. Ναι. Πιστεύω ότι το υγείας δεν πρέπει να έχει σοου. Επικοινωνιακά σοου. Ούτε να διοχετεύει αν ένας υπουργός είναι καλός ή όχι. Το υγείας επιμνημονίο, επειδή χειρίζεται λίγα λεφτά, και σε αυτό δεν φταίει ο Κικίλιας. Εδώ και χρόνια χειρίζεται τα μισά λεφτά. Έχει υποχρέωση να είναι σοβαρό. Και κυρίως, πού και πού να περνάει και ένα μήνυμα σε μια κοινωνία όπου οι καρκινοπαθείς δεν έχουν τα φάρμακά τους. Και ακούω πράγματα τραγικά, γιατί είμαι και ιατροπαίδη και έχω μια... είμαι λίγο ευαίσθητος σε αυτά τα θέματα. Παρόλη την ψυχραιμία μου, δεν μπορεί να μην περνάει που και που ένα μήνυμα ότι ενδιαφέρεται. Δεν έχει μονάδες εντατικής θεραπείας, δεν έχει ασθενοφόρα, δεν έχει να μην σας τρώω το χρόνο, δεν έχει τον άλλο. Πάνε καρκινοπαθείς οι οποίοι πρέπει να κάνουν εγκαίρως την χημειοθεραπεία. Αν δεν την κάνεις, θα κάνεις μετάσταση. Αν δεν την κάνεις, δεν επιμηκύνει τη ζωή σου, δεν βελτιώνει τη ζωή σου. Σωθήκαν πολλοί επειδή έκαναν την ημέρα που έπρεπε να κάνουν το πρωτόκολλο χημειοθεραπείας. Εάν δεν το κάνεις, έφυγες από τη ζωή. Γιατί? Γιατί όταν σου λένε αναβάλλεται παόριστον η χημειοθεραπεία ή η ακτινοθεραπεία σου, τότε μπαίνεις, πολλαπλασιάζεις τον κίνδυνο μιας μετάστασης καρκινικής, της νεοπλασίας, και μετά τα πράγματα γίνονται πολύ δύσκολα. Εδώ έρχομαι τώρα στο άλλο θέμα, στη δήλωση που έκανε ο κύριος Γεωργιάδης. Εγώ να σας πω κάτι για το παιδάκι. Ναι. Να σας πω κάτι. Ναι. Επειδή τυχαία ήρθε ο πατέρας του. Ναι, αλλά είπατε πράγματι τώρα. Όχι, πού, για τον κύριο Κικίλια. Και για τον Πρωθυπουργό. Θα έπρεπε. Όχι, για τον Πρωθυπουργό δεν είπα σκληρά πράγματα. Είπα ότι ο κύριος Μητσοτάκης πρέπει να στέρξει, πρέπει να σκύψει πάνω στην περίπτωση. Γιατί η περίπτωση αυτή είναι μήνυμα. Ξέρετε, μια κυβέρνηση. Ζούμε σε μια εποχή επικοινωνίας. Εσύ είστε άνθρωπος επικοινωνίας, όπως και οι συνάδελφοί μου. Ζούμε σε μια περίπτωση που όταν δίνεις μια ελπίδα, είναι παραπάνω, αν θέλεις, βαρύτερο από το να κάνεις ένα νομοσχέδιο ή να δώσεις ένα επίδομα. Έτσι και να πεις, έδωσα επίδομα, πετάω παντεσπάνι ή πετάω ψωμί. Όχι, το μήνυμα. Έχει σημασία ο μικρός. Εγώ να σας πω την αντιαγνώρισα τυχαία του πατέρα του, ήρθε σε μια εκπομπή μου γιατί είχε κάνει το γύρο των καναλιών και δεν τον έβγαζε κανένας. Και ήρθε πάνω μου στη μικρή τηλεοπτική μου γωνιά. Και είδα αυτόν τον άνθρωπο να πούμε εκεί πέρα να παλεύει, να πάει να κάνει το παιδί. Ούτε ήξερα για τη Ζολγκέσμα. Δεν ήξερα. Ναι. Η γυναίκα μου, η οποία είναι ιντερνετάκια, ας πούμε, μπορέσαμε και βρήκαμε τα πρωτόκολλα τη Ζολγκέσμα. Ούτε ήξερα ότι υπάρχουν δύο θεραπείες. Εγώ μίλησα μάλιστα πρώτος με τον Βασίλη. Ο Βασίλης, ως Βασίλης, έχει μια ευαισθησία. Ως υπουργός όμως. Ως υπουργός όμως, καλείται να αποδεχθεί, αν θέλετε, αρνητικά γραφειοκρατικά δεδομένα. Παραδείγματος χάρη, εγώ δεν δέχομαι ότι όμως, το ΑΕΣ, ας πούμε, όμως, το οποίο είναι διακεκριμένοι καθηγητές, ναι, είναι αγιοταφίτες. Δηλαδή, ό,τι ναι, πούνε επί ζωής και θανάτου. Εντάξει. Ναι, κύριε Χατζή, ναι, είναι αγιοταφίτες. Ναι. Δηλαδή, οι οποίοι άνευ μισθού, αμισθοί. Ναι. Αμισθοί δέχονται να εργάζονται κάθε εβδομάδα μια φορά, όπως λέει, διάβασα στο διαδίκτυο, ναι, ναι, το δικό σας. Και επίσης, διάβασα ότι μπορούν να εργάζονται και παραπάνω. Και είπα από μέσα μου, γιατί να εργάζονται αμισθοί μοιράζοντας εκατομμύρια. Αυτό δημιουργεί, αν θέλετε, και μια ελαφράνεια ως πολύ καχυποψία. Γιατί πρέπει δηλαδή κάποιοι να εργάζονται αμισθοί. Τι υπονοείτε δηλαδή. Delivery. Όχι, μα. Όχι, μα... Πέστε μου. Δεν υπονοώ τίποτα. Τι κάνουν οι εταιρείες τώρα, κοιτάξτε να σας πω. Όχι, το είπα στο ραδιόφωνο. Ναι, υπονοώ ότι έχουν ένα μπάτζε να διαχειριστούν. Ναι. Και από εκεί και πέρα ως καθηγητές σκέφτονται πού θα πάνε τα λεφτά, αν θα πάνε σε αυτή τη θεραπεία ή στην άλλη θεραπεία. Όμως αυτό, ξέρετε τι λέει στον πατέρα του παιδιού του Ραφαήλ, ναι, και σε όλους τους πατεράδες. Γιατί όχι στο δικό μου και πάει το άλλο. Επομένως, γιατί όχι στο δικό μου. Αυτό έτσι είναι όταν πεθαίνει το παιδί σου. Εντάξει, θα πεις γιατί δεν πάει το καταλαβαίνετε πάνω αυτό. Ο πατέρας, οι γονείς θέλουν μια τελευταία ελπίδα. Εγώ καταλαβαίνω τον πρόεδρο Αναστασιάδη, ότι είναι ένας πρακτικός πολιτικός, ναι, το έκανα, και τον Υπουργό Υγείας, ο οποίος, ναι, μόλις είδαν ότι κινητοποιείται πρώτη μέρα, δεύτερη, η κυπριακή κοινωνία και οι συνάδελφοί μας, όλοι, κύριε Χατζή, όλοι στην Κύπρο, είπαν στον Υπουργό Υγείας, βρες τον Κοντήλη, 6 εκατομμύρια ευρώ, να πάει το Κυπριωτόπουλο, το οποίο το έβγαλα τον πατέρα του από τη Βοστόνη στη μικρή τηλεοπτική γωνιά μου, ναι, και μου είπε,
μέσα σε 6 μέρες, μια εβδομάδα περίπου. Αμέσως, ξέρετε τι πρόβλημα έχουν αυτά τα παιδιά, δεν πάει γύρω στο τούμπα. Ναι. Και όταν κάνω αυτή την ένεση, η οποία ξέρετε ότι είναι ασιός. Ναι. Κάθισα και διάβαζα, είναι ένας ιός, αδενοϊός, ο οποίος συμπληρώνει τη γενετική του σκάλα εκείνη την ώρα και μπορεί να γλιτώσει, ναι. Όπως το λέτε. Μπορεί να γλιτώσει. Η ελπίδα δεν μπορεί. Τέλος πάντων, εγώ δεν έχω να σας πω κάτι. Επειδή ξεκίνησα, σας λέω, είναι κοστολογημένη αυτή η κυβέρνηση στις 100 μέρες. Με κάποια συν και με κάποια πλην. Δεν πιστεύω ότι έχει πολλές δυνατότητες στα διεθνή θέματα, στα εξωτερικά μας θέματα. Δεν το πιστεύω. Η Ελλάδα είναι απομονωμένη. Κακά τα ψέματα. Μιλάμε για την Ευρώπη. Ποια Ευρώπη? Ποια Ευρώπη? Πέστε μου ένα θέμα που υποστήριξε την Ελλάδα. Καταρχάς δεν έχουμε σύνορα. Δεν είναι ευρωπαϊκά σύνορα. Δεν είναι ευρωπαϊκά σύνορα. Όλα τα νησιά φωνάζουν. Είναι τα νησιά μας. Ναι. Δεν είναι. Θα πάμε σε αυτό. Θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Θα μας επιτρέψετε, το οποίο είναι αναγκαίο, όπως γνωρίζετε. Διότι δεν γίνεται, χωρίς ταμείο δεν γίνεται τίποτα. Τα ATM πρέπει να έχουν λεφτά. Χωρίς ταμείο δεν γίνεται τίποτα. Στο τέλος του μήνα και θα γυρίσουμε με τον κύριο Γιώργο Τράγκα. Στο μήνα σιγά-σιγά. Ναι, φτάνει. Πώς θα γίνει? Τα φώτα. Τα φώτα, το καθαριστήριο. Τα νερά. Τα νερά. Διαφημίσεις.